αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν προλαβαίνει κανείς να παρακολουθήσει τις αλλαγές στα πανεπιστήμια, όχι μόνο αυτές που πραγματοποιούνται μέσα από τους αλλεπάλληλους νόμους των κυβερνήσεων χρόνια τώρα, όχι μόνο από τις συμφωνίες ανάμεσα σε καπιταλιστικά κράτη, όπως η Μπολόνια και άλλες πολλές αργότερα, αλλά κυρίως από αυτές τις αθόρυβες, τις βουβές αλλαγές που μεταμορφώνουν το χαρακτήρα της πανεπιστημιακής μόρφωσης, επιδρούν στους όρους που γίνεται η επιστημονική έρευνα. Είναι αυτές οι αλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης εδώ και πολλά, τουλάχιστον 20 χρόνια. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση, δεν είναι μια ακαδημαϊκή κουβέντα αυτή. Φυσικά συμμετέχουν σε αυτή πανεπιστημιακοί, φοιτητές, εργαζόμενοι, αλλά η καρδιά της βρίσκεται αλλού. Δεν θα βρούμε την ουσία της ανάμεσα στις πανεπιστημιακές σημειώσεις, στα βιβλία που δίνονται στα πανεπιστημιακά τμήματα, ούτε καν σε πολλά από τα επιστημονικά συμπόσια και συνέδρια που διοργανώνονται. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, την ουσία των αλλαγών στα πανεπιστήμια θα τη βρούμε αλλού, στο σύγχρονο εργοστάσιο, στη σύγχρονη βιομηχανία, με άλλα λόγια, στο σύγχρονο καπιταλισμό και στον τρόπο που παράγεται ο πλούτος στα πλαίσια των καπιταλιστικών εκμεταλλευτικών σχέσεων. Γι' αυτό το λόγο, δεν μας προκαλεί και καμία εντύπωση ότι τα καλύτερα εκπαιδευτικά ρεπορτάζ, χωρίς το αμπαλάρισμα πολλές φορές της προπαγάνδας, θα τα βρούμε σε οικονομικές εφημερίδες ή ότι τις πιο καθαρές τάσεις και κατευθύνσεις στην εκπαίδευση, χωρίς το άγχος μιας παιδαγωγικής δίθεν τεκμηρίωσης, θα τα βρούμε σε στρογγυλά τραπέζια ευρωπαϊκών βιομηχανιών, σε ανακοινώσεις του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όπως αυτή πρόσφατα που μας είπε ότι οι δεξιότητες είναι αναγκαίες, απολύτως, αλλά χάνουν τη δυναμική τους, δυστυχώς, σε 3 με 5 χρόνια. Θα πείτε, και σωστά, δεν είναι φαινόμενο, είναι φαινόμενο μόνο των ημερών μας, αυτό το ενδιαφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων και των ενώσεών τους για την εκπαίδευση, ειδικά για τα πανεπιστήμια. Η σχέση οικονομίας-παιδείας είναι αντικειμενική και τη συναντάμε σε όλα τα κοινωνικά συστήματα. Όμως στον καπιταλισμό η αλήθεια είναι ότι παίρνει μια νέα ποιοτική διάσταση. Ήδη από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Μάρξ και ο Έγγελς μας λένε ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τις συνεχείς αλλαγές στα μέσα παραγωγής, ενώ αργότερα ο Μάρξ θα τονίσει ότι η επιστήμη γίνεται η γενική παραγωγική δύναμη της κοινωνίας. Παραπάνω από 1,5 αιώνας πέρασε από εκείνες τις διαπιστώσεις του Μάρξ και το φάντασμα του κεφαλαίου αιωρείται πάνω από τα κεφάλια των αστών. Όμως επειδή η αστική τάξη είναι πρώτα απ' όλα πρακτική τάξη, δηλαδή αναζητά τους καλύτερους τρόπους για να ανεβάσει τα κέρδη της και να στεριώσει την πολιτική της κυριαρχία, το φάντασμα του κεφαλαίου το μελετά για να το ξορκίσει. Θα πείτε, είναι οι αστεί μαρξιστές? Όχι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Ούτε μαρξιστές είναι, ούτε κομμουνιστές προφανώς. Δεν μπορούν όμως, παρά με ορθολογικό τρόπο, να μελετάνε τις αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, να αναζητούν νέες μορφές εκμετάλλευσης, να επιδιώκουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, την ανάπτυξη της επιστήμης. Πράγματι, η παραγωγική διαδικασία μετατρέπεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό σε επιστημονική διαδικασία, σε τεχνολογική εφαρμογή της επιστήμης. Τα παραπάνω συνιστούν και φέρνουν αλλαγές στην παραγωγική βάση του καπιταλισμού, χωρίς φυσικά να ανατρέπεται η βασική κοινωνική σχέση, η σχέση του κεφαλαίου με τη μισθωτή εργασία, η οποία αντίθετα ενισχύεται, ενσωματώνοντας μαζικότερα και την επιστημονική εργασία σε όρους μισθωτής εργασίας. Σήμερα στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκεται η γενίκευση της αξιοποίησης των λεγόμενων τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνίας. Κάθε νέα μέθοδος δημιουργεί αρχικά την ανάγκη περισσότερων ειδικευμένων εργατών. Η κυρίαρχη τάση είναι αυτή της ανόδου του βαθμού ειδίκευσης της εργατικής τάξης ως συνόλου, δεδομένου ότι τα όλο και πιο σύγχρονα μέσα παραγωγής και οι αντίστοιχες μέθοδοι οργάνωσης της εργασίας αποκτούν διαχρονικά έναν όλο και πιο σύνθετο χαρακτήρα και γι' αυτό προϋποθέτουν
έναν όλο και πιο σύνθετα ειδικευμένο εργαζόμενο. Οι εξελίξεις της χώρας μας και διεθνώς σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν την παραπάνω σχέση εκπαίδευσης, καπιταλιστικής οικονομίας και έρχονται να κουμπώσουν με το χαρακτήρα των ΑΕΗ, με τις νέες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής παραγωγής. Καταρχήν, ερμηνεύουν το ολοένα και μεγαλύτερο άνοιγμα των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων ως τάση προς ευρύτερα λαϊκά και εργατικά στρώματα και τους υψηλούς στόχους που θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμμετέχουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας, να μεγαλώσει δηλαδή ο αριθμός των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα και η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής δεν αναιρεί αυτή την τάση της μαζικοποίησης σε δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι κατά ανάγκη ανώτατης και πανεπιστημιακού επίπεδου. Οι εξελίξεις αυτές μας φέρουν στο νου πολλές φορές και αυτό που ακούγεται από την αστική τάξη, από τις κυβερνήσεις της, για την κινητικότητα. Πρόκειται για την ουσία της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως αποτυπώθηκε με τις λεγόμενες τέσσερις ελευθερίες του Μάστριχτ όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκφράζει την ανάγκη του κεφαλαίου να επιταχύνει, να διευκολύνει και θεσμικά την ελεύθερη, όπως λέει, διακίνηση του επιστημονικού δυναμικού, των ερευνητικών και λοιπόν εκπαιδευτικών προϊόντων σε αυτό το επίπεδο. Ιδιαίτερα στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης, η ανάγκη αυτή οξύνθηκε, θεωρούμενη ως ο κρίκος εκείνος που θα ενιοποιήσει την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική αγορά και θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, αλλά και άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Όμως αυτή η διαδικασία προχωρά με αντιφάσεις, πολλές φορές με εμπόδια, λόγω της ίδιας της εσωτερικής αναρχίας, της ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ των κρατών, των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων, που είναι χαρακτηριστικά νομοτελειακά του καπιταλισμού. Για παράδειγμα, σε διεθνές επίπεδο, μια σειρά πανεπιστήμια ισχυρά της Γερμανίας, της Γαλλίας, δηλαδή της πρώτης ταχύτητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τη συνθήκη της Μπολόνια. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν είναι θέμα κάποια συζήτησης μεταξύ ειδικών ή κάποιων ακαδημαϊκών αυτό το θέμα. Το θέμα των αντιφάσεων του καπιταλισμού και στον τομέα της εκπαίδευσης, πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη της επιστήμης. Αφορά όλο τον λαό και την νεολαία. Αφορά όλους αυτούς που παράγουν τον πλούτο της κοινωνίας, αλλά τον βλέπουν να φεύγει από τα χέρια τους. Αφορά όλους αυτούς που η ανάγκη να δουλέψουν με βάση το επιστημονικό τους αντικείμενο που σπούδασαν, συνθλίβεται στις μιλόπετρες του κέρδους. Αφορά τους επιστήμονες, τους ερευνητές, που επιμένουν να προβληματίζονται για το πώς η επιστήμη θα υπηρετεί τον άνθρωπο. Και ο σκοπός της επιστήμης αυτός μπορεί να ικανοποιηθεί πραγματικά στο έδαφος της κοινωνίας της πραγματικής ελευθερίας, του σοσιαλισμού. Γιατί η καπιταλιστική ιδιοκτησία, το μικρόβιο του κέρδους, ακυρώνει τη δυνατότητα να ζήσουν όλοι οι εργαζόμενοι σε κοινωνικά οργανωμένες καλύτερες συνθήκες που να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες. Να έχουν όλη δουλειά, χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας, να εργάζονται λιγότερες ώρες απολαμβάνοντας καλύτερο επίπεδο ζωής, με υψηλού επίπεδου αποκλειστικά δημόσιες δομές πρόνοιας, υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίας, εκπαίδευσης. Αυτές τις δυνατότητες τις γεννά η εργατική τάξη με τη δουλειά της, μέσα στον καπιταλισμό. Τις διευρύνει η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Όμως σε μια κοινωνία όπου το τι και πώς θα παραχθεί καθορίζεται με γνώμονα το ατομικό, το καπιταλιστικό κέρδος, οι ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων συνθλίβονται. Η ουσία του προβλήματος βρίσκεται στο ότι άλλοι παράγουν και άλλοι αποφασίζουν για τους στόχους και την οργάνωση της παραγωγής. Η επιδείνωση, άλλωστε, των συνθήκων εργασίας και ζωής, παρά την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, αφορά ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο και μάλιστα τα πιο ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη. Τα ίδια τα καπιταλιστικά κράτη, τα ερευνητικά τους κέντρα,
παραδέχονται άλλωστε ότι μειώνεται το εργατικό εισόδημα, ενώ αυξάνονται τα πλούτη των καπιταλιστών. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός εχθρεύεται το νέο, γιατί εκπροσωπεί το παλιό, έναν ξεπερασμένο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται από το πολύ απλό γεγονός ότι η κυρίαρχη τάξη είναι μια τάξη παράσιτο, που ενώ είναι περιττή για την οργάνωση και τη διεύθυνση της παραγωγής, εκμεταλλεύεται και ξεζουμίζει την εργατική τάξη. Μέτοχοι που συχνά δεν γνωρίζουν ούτε που βρίσκονται, ούτε τι παράγουν οι όμιλοι των οποίων κατέχουν μετοχές και καρπώνονται τα κέρδη τους. Φυσικά κάποιος μπορεί να πει και σωστά, μα είναι μέσα στον καπιταλισμό που τόσες επιστημονικές ανακαλύψεις γίνονται, εφαρμόζονται στην παραγωγή, αλλεπάλληλα νέα gadget εμφανίζονται και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πράγματι, φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον καπιταλισμό ότι δεν προωθεί την επιστήμη, τις παραγωγικές δυνάμεις. Ολόκληρα άρθρα και βιβλία εκθιάζουν αυτόν τον νέο μαγικό κόσμο. Πρόκειται για αντιλήψεις που κρύβουν ότι όλη η πορεία του ανθρώπου είναι ουσιαστικά μια διαδικασία κατάκτησης της γνώσης για το πώς παρεμβαίνει στο φυσικό κόσμο, επιδιώκουν να ταυτίσουν την έννοια της έρευνας με το σκοπό του καπιταλιστικού κέρδους. Λες και η ανθρωπότητα δεν γνώρισε άλλες εποχές. Το κύριο όμως είναι το εξής. Κρύβουν την ταξική φύση αυτής της ανάπτυξης, παρουσιάζοντας ως λύση απλά και μόνο την τεχνολογία. Ας αφήσουμε όμως τον κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ να απαντήσει. Θα πάμε στο φεγγάρι και ακόμα πιο μακριά. Εκεί που και τα τηλεσκόπια είναι τυφλά, μα ποτέ εδώ πάνω στη γη μας κανένας πια δεν θα πεινά, κανένας άλλον δεν θα φοβάται, κανείς κανέναν δεν θα υποβαθμίζει, κανείς ελπίδα δεν θα κλέβει κανενός. Κομμουνιστής είμαι, είναι γιατί έδωσα απάντηση σε αυτά. Να λοιπόν ποια είναι η καρδιά του προβλήματος. Ο καπιταλισμός αναπτύσσει την επιστήμη, μόνο στο βαθμό που του δίνει κέρδος οικονομικό και πολιτικό. Γι' αυτό και μιλάμε για τάση προς σχετική στασιμότητα. Δηλαδή στασιμότητα σε σχέση με τις δυνατότητες και τη δυναμική που δημιουργεί το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, σε σχέση με το τι θα μπορούσε να παραχθεί ποσοτικά και ποιοτικά αν η κοινωνία ξεφορτωνόταν το κέρδος ως κίνητρο παραγωγής. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Στοιχεία παρασιτισμού και σχετικής στασιμότητας αποτελούν η λεγόμενη ενσωματωμένη αχρήστευση των εμπορευμάτων, δηλαδή η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων για περιορισμό της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Οι περιορισμοί στη διάχυση της τεχνολογίας μέσω των λεγόμενων πατεντών που κατέχουν επιχειρηματικοί όμιλοι, η υποτίμηση για μια χρονική περίοδο της ανάπτυξης τομέων που σε εκείνη την περίοδο ακριβώς δεν αποδίδουν επαρκές κέρδος, η αντισεισμική προστασία, η καταστροφή του περιβάλλοντος από την αξιοποίησή του με κίνητρο το μέγιστο καπιταλιστικό κέρδος, οι τεράστιες δαπάνες επιστημονικής έρευνας για παραγωγή όπλων και μέσων καταστολής. Αξίζει άλλωστε να αναρωτηθούμε. Ενώ στους κλάδους της σύγχρονης ιατρικής και του φαρμάκου, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια πρόοδο, που δίνει τη δυνατότητα να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες, να αντιμετωπιστούν ανίατες ασθένειες, εκατομμύρια άνθρωποι στον καπιταλιστικό κόσμο υποφέρουν, η υγεία και η ίδια η ζωή αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα. Τεράστια μονοπόλια εμποδίζουν την κυκλοφορία νέων, βελτιωμένων φαρμάκων για να μην χάσουν τα τρέχοντα κέρδη τους. Το πρόσφατο παράδειγμα του ανταγωνισμού για τα εμβόλια για τον COVID είναι αποδεικτικό της σχετικής καθυστέρησης της επιστήμης, των εμποδίων που μπαίνουν στην άμεση και μαζική διάχυσή της στην ανθρωπότητα. Υπάρχει όμως και μια άλλη, σημαντική πλευρά, που δείχνει τις αντιφάσεις του καπιταλισμού που σαπίζει. Μια πλευρά που ρίχνει φως και από μια άλλη σκοπιά στις εξελίξεις στα πανεπιστήμια. Η γνώση έχει ένα κρίσιμο, αν θέλετε, δυνάμει επαναστατικό χαρακτηριστικό. Έχει την τάση να αντιστέκεται στην ατομική της ιδιοποίηση, στην εμπορευματοποίησή της. Δεν εξαντλείται δηλαδή με την κατανάλωσή της και γι' αυτό είναι πρόσφορη στη μετάδοσή της σε κοινωνικό επίπεδο και όχι στη μεταβίβασή της σε ατομική βάση. Έχει από τη φύση της συνεργατικό χαρακτήρα. Μη φαντάζεστε όμως ότι αυτό συμβαίνει στο σύγχρονο αστικό πανεπιστήμιο.
ότι ελεύθερα ανταλλάσσουν τις απόψεις τους σε καταπράσινα κάμπους οι ερευνητές και οι επιστήμονες. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Οι επιστήμονες πολλές φορές δεν μιλάνε καν μεταξύ τους. Κυριαρχεί η μυστικότητα στην επιστημονική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν το προσεγγίζουμε σαν κόμμα ηθικολογικά. Σκεφτείτε τι πολύτιμος χρόνος, συνολικότερα τι σπατάλη δυνάμεων γίνεται όταν 2 και 3 ερευνητικά κέντρα, ερμητικά κλεισμένα και απομονωμένα μεταξύ τους, δεν συνεργάζονται. Αυτή η μυστικότητα, η προσπάθεια να μονοπολιθεί η γνώση και η επιστήμη, τελικά επιβραδύνει την ίδια την πρόοδό της, αφού χωρίς συνεργασία η επιστημονική έρευνα εμποδίζεται. Και εμποδίζεται γιατί οι επιστημονικές ανακαλύψεις δεν γεννιούνται από το πουθενά στο μυαλό ενός φωτισμένου ερευνητή, αλλά ενσωματώνουν τη σκέψη πολλών προηγούμενων γενιών. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για καινοτομία, για αριστεία, για εξωστρέφεια, όταν η αστική τάξη μιλά για αριστεία, αυτό έχει στο μυαλό της. Το μάντρωμα των επιστημονικών πορισμάτων για να μπουν όταν αυτή επιλέξει στην υπηρεσία των κερδών της. Και αξίζει άλλωστε να αναρωτηθούμε. Τι σημαίνει εξωστρέφεια? Όταν τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας παρέχονται στα μεγάλα μονοπόλια με όρους μυστικότητας, με όρους πατέντας, αυτό μόνο εξωστρέφεια δεν είναι, αλλά εγκλεισμός της γνώσης στα δεσμά της κερδοφορίας. Ακριβώς λοιπόν, επειδή η αστική τάξη επιδιώκει συνεχώς να συνδέσει τα ΑΕΗ με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, με τους καλύτερους δυνατούς όρους, βλέπουμε αυτόν τον καταιγισμό των νόμων, των μέτρων, των αλλαγών που προωθεί κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Έτσι, όσο και αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, τα κεντρικά σημεία των νόμων της Διαμαντοπούλου από το 2011 με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του Γαβρόγλου, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018, δεν καταργούνται, αλλάζουν και βασιλεύουν και αφομοιώνονται στους νέους νόμους της Κεραμαίος. Αυτά τα στοιχεία δεν αλλάζουν. Η επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ, η αξιολόγησή τους με τα κριτήρια της αγοράς, τα βήματα αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα, η κατηγοριοποίηση πτυχίων και τμήματων. Αυτός είναι ο δρόμος που διανύουμε εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι νέος, δεν είναι καινοτόμος, δεν είναι προοδευτικός. Και κυρίως έχει αποδειχτεί ότι αυτός ο δρόμος που βαδίζουμε όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν έχει λύσει τα μεγάλα προβλήματα των νέων που σπουδάζουν, τις μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών, αλλά αντίθετα, τα οξύνει. Φυσικά οι αλλαγές δίνονται με όμορφες λεξούλες, με την ανάγκη, λένε, να ξεφορτωθούν τα ΑΕΗ, τα βαρύδια του παρελθόντος, με την επίκληση της κοινή λογικής, με την υπεράσπιση από το ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, όταν ήταν κυβέρνηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Όμως η κοινή λογική λέει ότι σε συνθήκες ανάπτυξης επιστημονικής γνώσης, το κάθε επιστημονικό αντικείμενο πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα πτυχίο που θα μορφώνει ολόπλευρα, θα προετοιμάζει τους αυριανούς επιστήμονες. Αυτή η κοινή λογική δεν συμβιβάζεται με την προώθηση πτυχίων διαφορετικών ταχυτήτων, ούτε με την αντιστοίχηση των τίτλων σπουδών με των κολεγίων με αυτά των ΑΕΗ. Η κοινή λογική λέει ότι σχεδιασμός του ακαδημαϊκού χάρτη δεν μπορεί να χωρέσει στο στενό κορσέ των κριτηρίων της αγοράς, αλλά πρέπει να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Αλήθεια, πού βρίσκεται η κοινή λογική όταν κρίνονται νέοι ως ανίκανοι να σπουδάσουν, αλλά με το μαγικό ραβδάκι των διδάκτρων και του κέρδους γίνονται ικανοί αυτοί που έχουν οι γονείς τους να πληρώσουν? Ποιος δεν μπορεί πλέον να δει ότι ο προσανατολισμός των σπουδών στις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της αγοράς έχει οδηγήσει στη μετατροπή τους σε ατομικό μενού προσόντων, δεξιοτήτων, στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα? Ποιος δεν μπορεί να δει ότι η επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων πάει χέρι-χέρι με την υποχρηματοδότησή τους, με την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και οι διδάσκοντες? Ποιος δεν μπορεί να δει ότι όσο τα πανεπιστήμια λειτουργούν ως μονάδες παραγωγής και διάχυσης της γνώσης αυτοτελής, ανταγωνιστικά, κρύβεται και ο σπόρος μιας νέας υποβάθμισης, μιας νέας επιδείνωσης στους όρους σπουδών των νέων της χώρας μας? Είναι τέτοιο το επίπεδο της οικονομικής διασύνδεσης που ακόμα και όταν ένας φορέας φαίνεται υγιής, ένας κλάδος φαίνεται υγιής,
εκτίθεται εκ των πραγμάτων στην προσμονή για επιπλέον κερδοφορία που όταν δεν ικανοποιείται απαξιώνονται επιστήμονες, έρευνες, ιδρύματα ολόκληρα. Όσο για το άλλο επιχείρημα, για τα βαρύδια του παρελθόντος που ακούμε, είναι αλήθεια ότι στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, σε σχέση με άλλα καπιταλιστικά κράτη, ως αποτέλεσμα αλλαγών που συντελέστηκαν μετά τη Χούντα, το φοιτητικό κίνημα συγκροτήθηκε μέσα από παρατάξεις που εξέφραζαν πολιτικές αντιλήψεις με έντονη διαπάλη. Χωρίς να αραιοποιούμε την κατάσταση, δεν κυριάρχησε σίγουρα η τάση συνένεσης που στη δεκαετία του 90 είχε διαμορφωθεί σε πανεπιστήμια άλλων καπιταλιστικών κρατών. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι στην πορεία η ίδια ύπαρξη παρατάξεων και ειδικά εκείνων του δικοματισμού που γνωρίσαμε αποτέλεσε ισχυρό στήριγμα σε διοικήσεις πανεπιστημίων και σε κυβερνήσεις που προχωρούσαν σε αντιδραστικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι σύντομο ανέκδοτο η αναφορά της Νέας Δημοκρατίας σε κομματικοποίηση των πανεπιστημίων, όταν η ΔΑΠ λύνει και δένει σε πολλά από αυτά, είναι κράτος εν κράτη. Αλλού χτυπάει αυτή η προπαγάνδα. Θέλει να έχει λυμμένα τα χέρια της απέναντι σε ένα φοιτητικό κίνημα που οργανώνεται, ξεπερνά χρόνιες παθογένειές του, μαζικοποιείται και θέτει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των νεανικών αναγκών σε μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. Όσο δε για το άλλο επιχείρημα, ότι τα ΑΕΗ δεν είναι συνδεδεμένα με την οικονομία και την κοινωνία, εδώ πια είναι φανερό ότι παρουσιάζουν την πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Υπάρχει κανείς άραγε που θεωρεί ότι ένα πτυχίο λύνει το πρόβλημα της εργασίας? Προφανώς και όχι. Τι θέλουν λοιπόν να πετύχουν με αυτή την προπαγάνδα? Να αποδεχτεί η νεολαία από μόνη της ότι με επιχειρηματικό πνεύμα, όπως λένε, θα περιφέρεται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, θα μαζεύει χαρτιά, πιστοποιητικά, μήπως τελικά δει ένα συγκυριακό ξέφωτο. Συγκυριακό όμως. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα. Και εδώ έρχεται η κινητικότητα, που πέρα από την ανάγκη του κεφαλαίου να κινείται γρήγορα και χωρίς πολλές απαιτήσεις, το εμπόρευμα εργατική δύναμη επιδιώκει να μπολιάσει τη συνείδηση του νέου με την αποδοχή μιας τέτοιας κατάστασης. Ρωτάμε λοιπόν, είναι ή δεν είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της συνολικής κοινωνικής εξέλιξης αλλά και των τάσεων της οικονομίας οι νέοι στα πανεπιστήμια να μαζεύουν προσόντα, γεγονός που οδηγεί και στην αύξηση των μεταπτυχιακών? Από την άλλη, είναι ή δεν είναι αποτέλεσμα της ίδιας επίδρασης η ανεργία αυτών των προσοντούχων με μεταπτυχιακά νέων να εκτινάσεται στα ύψη? Για παράδειγμα, μέσα σε μια δεκαετία, την προηγούμενη περίοδο, από το 2003 ως το 2014, ο αριθμός των μεταπτυχιακών αυξήθηκε από 17.000 σε 37.000. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών από 4.000 σε 9.000, οι υποψήφοι διδάκτορες από 12 σε 23 και οι κάτοχοι διδακτορικού από 1.000 σχεδόν σε 1.500. Η ανεργία των πτυχιούχων από 7,3 όμως έφτασε στο 20,3, ενώ των κατόχων μεταπτυχιακών από 6 στο 13, κοντά 14%. Με λίγα λόγια, η ανεργία των αποφύτων και των υψηλά ειδικευμένων πτυχιούχων ακολουθεί την αντίστοιχη αύξηση των γενικών ποσοστών ανεργίας, η οποία το 2007 βρισκόταν στο 8,3 και το 2015 έφτασε στο 25%. Αυτή η ταξική πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε στο επίκεντρο του προβληματισμού μας, με πολλά παραδείγματα από κάθε χώρο, πώς γίνεται η κοινωνία να έχει ανάγκη τόσους και τόσους ειδικευμένους επιστήμονες και εργαζόμενους και αυτοί να μένουν στα αζήτητα. Σε αυτό το ερώτημα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αλλά και σε πολλά άλλα, επιδιώκουμε να δώσουμε απάντηση με την έκδοση του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Δίνουμε απάντηση στο ερώτημα που πολλές φορές μας τίθεται. Τι προτείνει τελικά το ΚΚΕ? Γιατί πέρα από την παρουσίαση των εξελίξεων στις σελίδες του, τεκμηριώνουμε το κύριο, ότι δηλαδή το σύγχρονο και αναγκαίο είναι να τοποθετηθεί η σχέση παιδείας και οικονομίας σε άλλη βάση. Να αλλάξει το κίνητρο οργάνωσης της οικονομίας. Δηλαδή να πάψει η εργατική δύναμη
να είναι εμπόρευμα. Γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν την εκμεταλλεύεται. Και να ενταχθεί μέσα από τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό στην εξυπηρέτηση των αναγκών συνολικά της κοινωνίας. Γιατί σε μια οικονομία που κριτήριο οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η μεγιστοποίηση της κοινωνικής πρόοδου, δεν υπάρχουν ούτε επιστήμονες που πλεονάζουν, ούτε επιστήμες περιττές. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα. Πράγματα για τα οποία η συμβολή τους είναι πολύτιμη και απαραίτητη. Αν επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την υγεία του λαού μας, θα πρέπει να επανδρώσουμε με τις βασικές ειδικότητες όλα τα επαρχιακά κέντρα υγείας, να εξασφαλίσουμε γιατρούς ακόμα και στο τελευταίο χωριό, να αναπτύξουμε την προληπτική ιατρική. Άρα χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς, χρειαζόμαστε περισσότερους σχολιάτρους, γιατρούς εργασίας, μια σειρά από ειδικότητες που η σημερινή καπιταλιστική ανάπτυξη περιθωριοποιεί, ενώ την ίδια στιγμή η αστική προπαγάνδα αναπαράγει ακατάπαυστα και μέσα στις συνθήκες πανδημίας τα επιχειρήματα για τη δίθεν υπερπληθώρα τους. Τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις δομές υγείας. Αν θέλουμε να θωρακίσουμε αντισεισμικά τη χώρα μας, χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό μηχανικών που θα προσληφθούν για να αναλάβουν το έργο του ελέγχου, της ενίσχυσης όλων των κτηρίων, τουλάχιστον μαζικής συνάθρησης, όπως είναι τα εργοστάσια, οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι αίθουσες ψυχαγωγίας κτλ. Αν θέλουμε σχεδιασμένα να μεταβάλουμε τις πόλεις τέρατα σε ανθρώπινες, χρειαζόμαστε περισσότερους ειδικούς στον τομέα της χωροταξίας, της πολιοδομίας. Αν θέλουμε η εκπαίδευσή μας πραγματικά να μορφώνει, όχι να παραμορφώνει τους νέους ανθρώπους και να τους εξοντώνει, οι αναπληρωτές και οι άνεργοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας, πρέπει να ιδρύσουμε και άλλες σχολές μεταλλιολόγων και όχι να συζητάμε την αλλαγή του αντικειμένου των σημερινών αποφύτων τους. Θα πρέπει να προσλαμβάνουμε και όχι να απολύουμε εργαζομένους όπως στη Λάρκο ή αλλού. Γενικότερα, αν επιδιώκουμε την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας, χρειαζόμαστε πληθώρα μορφωμένων τεχνικών εργαζομένων που θα αναλάβουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας στην παραγωγή. Σε μια τέτοια κοινωνία, η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστήμη αναπτύσσεται χωρίς τα δεσμά του κεφαλαίου. Σε μια τέτοια κοινωνία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη οι νέοι να παίρνουν ολόπλευρη επιστημονική μόρφωση. Κόντρα στις φανφάρες πολλές φορές που ακούμε, περί σεβασμού των κλίσεων, των ταλέντων που ακούγονται από διαφόρους, σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία δηλαδή, που όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η ταξική στάμπα μπαίνει από πολύ νωρίς στο παιδί, εμείς επιμένουμε να λέμε ότι ο σοσιαλισμός είναι η κοινωνία της ουσιαστικής ελευθερίας, της ουσιαστικής ελεύθερης επιλογής και του σεβασμού των κλίσεων, γιατί καθαρίζει το έδαφος από την άνηση αφετηρία από την οποία ξεκινάνε οι νέοι, τα παιδιά, τη ζωή τους. Και ολόπλευρη επιστημονική μόρφωση σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι αυριανός επιστήμονας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του συνδέει αρμονικά τη θεωρία με την εφαρμογή της. Κατακτά τη μεθοδολογία της έρευνας. Σταδιακά βαθαίνει στο επιστημονικό αντικείμενο που σπουδάζει. Και επειδή η αλήθεια είναι πάντα συγκεκριμένη, η γνώση του επιστημονικού αντικειμένου τον κάνει ειδικό, με ολοκληρωμένη βαθιά γνώση του επιστημονικού του αντικειμένου και ικανότητα να αναλάβει και να διεκπεραιώσει με ελεύθερη κρίση, αυτονομία και δημιουργικότητα το ρόλο του στο σύστημα της κοινωνικής παραγωγής. Αυτές τις τελευταίες έννοιες, σύντροφοι και φίλοι, ελεύθερη κρίση, δημιουργικότητα, χρειάζεται να τις προσέξουμε ιδιαίτερα. Κανείς δεν μπορεί να είναι δημιουργικός στο αντικείμενό του όταν δεν έχει γνώση και επίγνωση της σύνδεσης του ειδικού επιστημονικού του αντικειμένου με όλο το σύστημα της ανθρώπινης γνώσης και της κοινωνικής ζωής. Σκέφτομαι επιστημονικά σημαίνει σκέφτομαι διαλεκτικά. Δηλαδή βλέπω τα πράγματα στην αλληλοσύνδεσή τους και την κίνησή τους. Γιατί διαλεκτική είναι η πραγματικότητα και η ζωή που οι επιστήμονες καλούνται να υπηρετήσουν. Είναι λογικό να ρωτήσει κανείς. Μα καλά, είναι δυνατό να γίνουν όλα αυτά? Είναι δυνατό να γίνουν όλα αυτά σήμερα? Μήπως με ευκολία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παρουσιάζει χωρίς υπολογισμό κόστους, όπως λένε πολλές φορές, προτάσεις που δεν πατάνε στην πραγματικότητα?
Άρα ρωτάτε λοιπόν αν γίνεται να δίνει ποιοτική εκπαίδευση για όλους μια κοινωνία, δωρεάν και αποκλειστικά δημόσια. Άρα ρωτάτε αν γίνεται η απόφοιτη όλων των δομών εκπαίδευσης και φυσικά της ανώτατης να δουλεύουν στο αντικείμενό τους και μάλιστα γνωρίζοντας πριν αποφοιτήσουν που ακριβώς θα δουλέψουν. Άρα ρωτάτε αν γίνεται σε μια κοινωνία που ο σκοπός του κέρδους χάνεται να υπάρχει έρευνα και καινοτομία. Αν λοιπόν όλα αυτά τα ρωτάνε, το λέμε ξεκάθαρα. Μια τέτοια κοινωνία υπήρξε και μεγαλούργησε και μάλιστα ξεκινώντας από πολύ χαμηλότερο πολιτιστικό επίπεδο από αυτό που έχει σήμερα η καπιταλιστική Ελλάδα. Μια τέτοια κοινωνία φωτίζει ακόμα με τις κατακτήσεις της στον δρόμο που μπορεί και πρέπει να βαδίσει η εργατική τάξη και τα καταπιεζόμενα λαϊκά στρώματα. Μια τέτοια κοινωνία υπήρχε και ήταν η σοσιαλιστική κοινωνία. Το σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωριζόταν και από τους δυτικούς για τη σαφέστατη συντριπτική υπεροχή στη σφαιρικότητα των γνώσεων που έδινε στους νέους. Ο προβληματισμός των Αμερικάνων ειδικών, που εντάθηκε μετά το Sputnik Shock, όπως λένε, το 1957, για το τι διδάσκεται ο Ιβάν, αλλά δεν διδάσκεται ο Τζόνι, όπως έγραφε το χαρακτηριστικό βιβλίο, εξέφραζε την κατανόηση της εκπαιδευτικής μορφωτικής υστέρησης των ΗΠΑ σε σύγκριση με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν μπορούσε φυσικά να γίνει αλλιώς. Η μόρφωση του Σοβιετικού λαού ήταν οξυγόνο για την ίδια τη σοσιαλιστική κοινωνία. Σήμερα, οι δυνατότητες για να επιτευχθεί μια κοινωνία που θα σχεδιάζει κεντρικά την απορρόφηση των πτυχιούχων, την ανάπτυξη της επιστήμης προς όφελος όλων, είναι ακόμα πιο όριμες από ποτέ. Είναι αναγκαιότητα του σήμερα. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Πλούτος υπάρχει. Γνώση υπάρχει. Αναξιοποίητο επιστημονικό δυναμικό υπάρχει και πάει χαμένο. Υπάρχει όμως και το κίνητρο του κέρδους. Εμπόδιο είναι η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, όπου άλλοι παράγουν τον πλούτο και τη γνώση. Και άλλοι αποφασίζουν, όπως είπαμε και πιο πριν, για τους σκοπούς της παραγωγής και της επιστήμης. Εδώ βρίσκεται και η λύση. Να φύγουν οι καπιταλιστές από τη μέση και έτσι να πάψει το κέρδος να είναι ο σκοπός της παραγωγής και τον πλούτο να χαίρονται οι δημιουργοί του, που είναι και πιο σημαντική παραγωγική δύναμη. Η καπιταλιστική κοινωνία, έχοντας στον πυρήνα της την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, απαιτεί μεγαλύτερη εκπαιδευτική ταχύτητα στην απόκτηση των εκάστοτε αναγκαίων δεξιοτήτων και με το λιγότερο δυνατό κόστος για το αστικό κράτος. Γι' αυτό από την εκπαιδευτική διαδικασία τίνει να συρρυκνώνεται πάντα γενική μόρφωση. Κοστίζει, έχει χρόνο κτλ. Έτσι λοιπόν, είτε ως πιο κλασικό και ακαδημαϊκό, είτε ως πανεπιστήμιο των δεξιοτήτων και των προσόντων, το αστικό πανεπιστήμιο ποτέ και σήμερα δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις ολοένα και πιο διευρυμένες δυνατότητες για μόρφωση με βάση την πρόοδο των επιστημών με παιδαγωγικά οργανωμένη μέθοδο. Δεν μπορεί, γιατί δουλεύει για τη διαιώνιση της αστικής ιδεολογίας και τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Ρωτάνε πολλοί. Μα ο κόσμος αλλάζει. Ποια είναι η απάντηση? Μπορεί η απάντηση να είναι μόνο όχι? Μπορεί η απάντηση να είναι μόνο όχι στις εκπαιδευτικές καινοτομίες που με ταχύτητα έρχονται στα πανεπιστήμια? Στην έκδοση για την οποία συζητάμε, διαβάζουμε τα εξής. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να αρνηθεί τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογικών εφαρμογών της στην εποχή μας. Όμως προϋπόθεση για να μπορέσει κάθε επιστήμονας να συμμετέχει στην κατάκτηση της νέας επιστημονικής γνώσης και αποκτά την ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες, είναι να αποκτήσει ισχυρές βάσεις από τις αρχικές του σπουδές. Ιδιαίτερα να αποκτήσει βάσεις στα πιο ανθεκτικά στο χρόνο στοιχεία της γνώσης, που είναι η θεμελιώδης νόμη της κάθε επιστήμης στη σύνδεσή της με τους καθολικούς νόμους εξέλιξης της φύσης, της κοινωνίας, της νόησης. Έτσι λοιπόν, το μοναδικά σύγχρονο και προοδευτικά σήμερα είναι να διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σε κάθε του βαθμίδα θα δημιουργεί εκείνο
το υπόβαθρο γενικής παιδείας, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνονται δημιουργικά, να εξημερώνονται ουσιαστικά γνωστικά και φιλοσοφικά τα πορίσματα της ανθρώπινης σκέψης και οι νέες τάσεις στην οργάνωση της εργασίας, που εκφράζουν και την ευάθυση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας, από την οποία προκύπτουν νέες, διευρυμένες δυνατότητες, ανάγκες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλειών και νέων εργασιακών καθηκόντων. Με λίγα λόγια, ο σοσιαλισμός της εποχής μας μπορεί να δώσει απάντηση στις νεανικές αναζητήσεις, στις αγωνίες, στη δημιουργικότητα, στην όρεξη για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Και ακριβώς επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πρόταση για το σήμερα, κοιτώντας τα μάτια το μέλλον, δεν κρίνουμε τις εξελίξεις υπερασπίζοντας το παλιό. Απέναντι στη σύνδεση των ΑΕΗ με την αγορά, που τελικά σημαίνει απομόνωση των ΑΕΗ από τις κοινωνικές ανάγκες, λέμε ότι σήμερα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Τα πανεπιστήμια να συνδεθούν με τη ζωή, χωρίς να μεσολαβεί το κριτήριο του κέρδους στη λειτουργία τους, με κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή και κοινωνικές υπηρεσίες σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Απέναντι στο κυνήγι προσόντων και δεξιοτήτων, λέμε ότι σήμερα υπάρχει άλλος δρόμος. Η ολόπλευρη επιστημονική επαγγελματική εκπαίδευση, που είναι αναγκαιότητα και δυνατότητα της εποχής μας, η απέτηση για οργάνωση των σπουδών, έτσι ώστε όλη η αναγκαία, τη δοσμένη συγκυρία επιστημονική γνώση για την εξάσκηση του επαγγέλματος, να δίνεται μέσα στις προπτυχιακές σπουδές, και αυτό είναι ρεαλιστικό σήμερα. Απέναντι στη ρουτίνα, την ετεροαπασχόληση, στον εγκλωβισμό της δημιουργικότητας, λέμε ότι σήμερα υπάρχει άλλος δρόμος. Ουσιαστική δυνατότητα για εναλλαγές στην εργασιακή, ακόμα και την επιστημονική διαδικασία, η οποία μπορεί να δοθεί όταν αυτή απελευθερωθεί από τον εγκλωβισμό της στην ανάγκη να υπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Απέναντι στην αξιολόγηση των ΑΕΗ με όρους μαγαζιού, λέμε ότι σήμερα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Η αποτίμηση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πανεπιστημιακών λειτουργιών, τις σχέσεις του με την κοινωνία, να τεθούν σε άλλη βάση. Το κύριο είναι ποιες κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις θέτουν τους στόχους και με ποιο περιεχόμενο τα ΑΕΗ επιδιώκουν να τους εκπληρώσουν. Απέναντι στο άγχος για την επαγγελματική αποκατάσταση, λέμε ότι σήμερα υπάρχει και άλλος δρόμος για τους χιλιάδες πτυχιούχους. Η κεντρικά σχεδιασμένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, απαλλαγμένη από τα δεσμά της κερδοφορίας, ορίζει συνεχώς νέες ανάγκες, διευρυμένες σε επιστημονικό, υψηλά ειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην περισσεύει κανείς, να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις για σπατάλη της κύριας παραγωγικής δύναμης, δηλαδή του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλύεται και το πρόβλημα της ανεργίας και το πρόβλημα της αναντιστοιχίας σπουδών επαγγέλματος, γιατί κατοχυρώνεται το πτυχίο ως μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματος κατοχυρώνεται στην αντίληψή μας αυτόματα με την απόκτηση του πτυχίου, και η πρόσβαση σε αυτό εξασφαλίζεται άμεσα με την αποφύτηση, με την τοποθέτηση του αποφύτου σε αντίστοιχη θέση εργασίας. Σε αυτά τα πλαίσια, ο απόφυτος δεν αναζητά ατομικά εργασία, αλλά η λειτουργία του κεντρικού σχεδιασμού του εξασφαλίζει διαθέσιμες επιλογές για να αποφασίσει μέσα από τη συνεργασία του με τα αρμόδια όργανα του εργατικού κράτους και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια που ακριβώς θα εργαστεί. Έτσι, ούτε ως φοιτητής, ούτε ως απόφυτος διακατέχεται από αγωνία για το εισόδημα που θα αποκομίζει, αφού αυτό θα είναι εκ των προτέρων διασφαλισμένο, όπως και όλοι οι όροι και συνθήκες εργασίας, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη επιλογή που θα κάνει. Αντίστοιχα, ισχύει και για την περίπτωση που στη συνέχεια χρειαστεί ή επιλέξει να αλλάξει χώρο και θέση εργασίας. Με λίγα λόγια, στην Ελλάδα της σοσιαλιστικής οικονομίας και εργατικής εξουσίας, κανένας νέος άνθρωπος δεν θα αναγκάζεται να αναζητεί δουλειά προτού ολοκληρώσει τη 12χρονη εκπαίδευση, η οποία εξάλλου θα είναι υποχρεωτική, γιατί η εργατική εξουσία θα μπορεί να εγγυηθεί ότι κάθε νέος και νέα που δεν επιλέγει να συνεχίσει σε επαγγελματική σχολή ή πανεπιστήμιο ή καλλιτεχνικές σπουδές, θα μπορεί να βρει δουλειά μέσω του μηχανισμού κατανομής εργατικού δυναμικού. Σήμερα, λοιπόν,
υπάρχει και άλλος δρόμος για την ουσιαστική στήριξη των νέων που σπουδάζουν. Γιατί ο κοινωνικός πλούτος γίνεται κτήμα της κοινωνίας. Μπορεί να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Όλοι οι φοιτητές να σπουδάζουν δωρεάν σε αποκλειστικά δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι φοιτητές να μην καταβάλουν δίδακτρα, ούτε να πληρώνουν για συγγράμματα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και ούτω καθεξής. Το εργατικό κράτος να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης και σπουδών τους, ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, για να μπορούν να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στις σπουδές τους και να ανταπεξέλθουν στην ευθύνη που αναλαμβάνουν να τις ολοκληρώσουν, ώστε αργότερα να αναλάβουν μετά την αποφύτισή τους καθήκοντα ως επιστημονικά ειδικευμένοι εργαζόμενοι στις παραγωγικές μονάδες, στις κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες και τις υπόλοιπες δομές του εργατικού κράτους, δηλαδή προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Όλα τα ιδρύματα να διαθέτουν σύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες εστίες, λέσχες, με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες σύντησης, στέγασης, αλλά και να εξασφαλίζεται η συλλογικότητα που απαιτεί η φοιτητική ζωή. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, ριζικά διαφορετικό, δίνει τελικά νέα πνοή και ορισμό στις κακοποιημένες έννοιες της εξωστρέφειας, της αξιολόγησης, της ελευθερίας. Γιατί απευθύνεται σε όλους και διαχέει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε όλους και γι' αυτό τελικά αξιολογείται. Και γι' αυτό τελικά είναι πραγματικά ελεύθερο. Δηλαδή ελεύθερο από τις δεσμεύσεις, τα μυστικά και τους πολέμους των καπιταλιστών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλούμε να κάνουμε όπλο την πρόταση του κόμματος για το Πανεπιστήμιο στον καθημερινό μας αγώνα, στις αναζητήσεις μας και τους προβληματισμούς μας. Για να δώσουμε πνοή, συνέχεια και αντοχή στους αγώνες. Για να αναμετρηθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά με την ιδεολογική επίθεση της αστικής τάξης. Για να εμπνεύσουμε τους σημερινούς και αυριανούς επιστήμονες για να θέσουν την επιστήμη τους, τη γνώση τους, στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Γιατί με άξονα τελικά τις κοινωνικές ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας, μπορούμε να σπείρουμε το σπόρο της αφισβήτησης για το τι είναι πραγματικά νέο, σύγχρονο και ρεαλιστικό και τι παλιό και ξεπερασμένο. Οι κομμουνίστριες και οι κομμουνιστές επιμένουμε, παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία στο ύψος των ονείρων και των ανθρώπων. Εκεί θα βρίσκει νόημα σκοπός της επιστήμης, που είναι να συμβάλλει στο ξελάφρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης από το μόχθο, την άγνοια και το σκοταδισμό. Ευχαριστώ πολύ.